Με δόλωμα δήθεν επίδομα COVID επιχείρησαν απατεώνες να αδειάσουν τους λογαριασμούς ανυποψίας των εργαζομένων στην Ιερά Πέτρα. Όμως έπεσαν πάνω στον υποψιασμένο πρόεδρο του Συλλόγου Καταστημάτων Εστίασης που πρόλαβε να σημάνει συναγερμό. Ένα επίδομα λογαριασμού για όσους έχουν κάνει το Pfizer. Τα κόλπα των απατεώνων φαίνεται ότι μεταλλάσσονται ταχύτερα και από τις παραλλαγές του COVID, όπως απέδειξε η περιπέτεια των παρολίγων θυμάτων. Αυτή τη φορά οι απατεώνες προσποιήθηκαν τους λογιστές. Κάλεσαν στο τηλέφωνο αρκετούς εργαζομένους από τους οποίους ζήτησαν τους αριθμούς των πιστωτικών και χρεωστικών καρτών τους. Όπως τους είπανε, πρόκειτο να καταβληθεί επίδομα ύψους 200 ευρώ σε όσους είχαν εμβολιαστεί με το σκεύασμα της Pfizer. Εγώ πιστεύω δεν πρέπει να πιστεύω ο κόσμος μου ότι ακούει τώρα στην τηλεόραση ενημερωτικά, από τις εκπομπές τηλεόρασης, από τα κανάλια έχει πρέπει να ποντάρει. Όταν είναι να μπει κάποιο επίδομα, θα ενημερωθεί, πιστεύω, ο καθένας. Προσοχή να έχουν, να μην ακούνε του καθένα τι λέει. Κάποιον που δεν είναι κιόλας έτσι τόσο πονηρεμένος, ναι, σίγουρα είναι. Σε μία από τις τηλεφωνικές κλήσεις, ο Μάνος Μιχελαράκης αντιλήφθηκε ότι ο υπάλληλος της επιχείρησής του μιλούσε με τον απατεώνα, τον οποίο μάλιστα κάλεσε στο κινητό. Και μιλούσε με ένα υπάλληλο και εκείνη τη στιγμή εγώ δεν το πήρα χαμπάρι, γιατί μιλούσε εκείνη την ώρα στο κινητό μου με την αστυνομία και όταν έκλεισα είδα. Ποιος ήταν, λέει, ο λογιστής, λέω, φέρτον εδώ, τι ήξερα περί τίνος πρόκειται, και του λέω, ποιος είστε, λέει, ο λογιστής σου, λέω, δεν είσαι ο λογιστής μου, τι θέλεις, μου λέει, ο λογιστής σου είμαι, λέω, δεν είσαι ο λογιστής, και έχω ενημερώσει την αστυνομία και μου το έκλεισε το τηλέφωνο. Μέσα σε ελάχιστη ώρα, με τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, σήμανε συναγερμό στους κατοίκους της Ιεράπετρας αλλά και την αστυνομία. Δύο από τα θύματα πρόλαβαν να ενημερώσουν τις τράπεζες και να ακυρώσουν τις αγορές που έκανε ο απατεώνας με τη χρήση των καρτών, αφού είχε το θράσος να τους καλέσει και δεύτερη φορά, ζητώντας τους κωδικούς για την έγκριση των αγορών. Ζητούσε τα στοιχεία των πιστωτικών καρτών ή των χρεωστικών καρτών των υπαλλήλων, ώστε να τους περάσει το επίδομα. Επίσης, όταν τους έστελνε η τράπεζα ένα μήνυμα επιβεβαίωσης κωδικού, τους δίνανε τον κωδικό, ήθελε την επιβεβαίωση του, ήθελε απλά να ξέρει τον εξαψήφιο κωδικό από την τράπεζα. Όλα δείχνουν ότι ο δράστης και αυτή τη φορά είχε πολύ καλή πληροφόρηση για τις κινήσεις των υποψήφιων θυμάτων. Οι αστυνομικές αρχές έχουν στα χέρια τους καταθέσεις και τον αριθμό του κινητού του δράστη, προσπαθώντας να τον εντοπίσουν.